Νίκος Ψιρούκης. Υπάρχει πάντα το μεγάλο πρόβλημα σχετικά με το ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας της ιστορικής επιστήμης. Δεν είναι ασφαλώς η περιέργεια. Η περιέργεια δεν αποτελεί το σκοπό και το στόχο της. Να μάθει δηλαδή γιατί και πώς γίνεται το ένα ή το άλλο γεγονός. Ο υπέρτατος σκοπός της επιστήμης της ιστορίας είναι να ερμηνεύσει και ταυτόχρονα να γίνει κινητήρια δύναμη αλλαγών της κοινωνίας. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας. Τώρα υπάρχει και δεύτερο ερώτημα. Γιατί οι διάφοροι ερευνητές, μελετητές της ιστορίας, που αποδέχονται αυτές τις γενικές αλήθειες, δηλαδή τον διαλεκτικό υλισμό, καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για το ένα και το αυτό γεγονός. Σαν επιστήμη, η ιστορική έρευνα που βασίζεται στον διαλεκτικό υλισμό ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι και υποκείμενο και αντικείμενο και ταυτόχρονα καλείται σαν υποκείμενο να ερευνήσει το αντικείμενο. Κατά συνέπεια, όσο υπερτερεί ο υποκειμενισμός στον ερευνητή, τόσο δεν προσεγγίζει την αλήθεια. Όσο, αντίθετα, μειώνει τον υποκειμενισμό του, τόσο προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια. Το λοιπόν δεν είναι καθόλου περίεργο ένας οπαδός του διαλεκτικού υλισμού να μην καταφέρει να προσεγγίσει την αλήθεια, γιατί υπερτέρησε ο υποκειμενισμός του, δηλαδή έπεσε ο ίδιος σε ιδεαλισμό. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι επειδή διαρκώς η αλήθεια εξελίσσεται, γι' αυτό και η ιστορία ανακαλύπτει σχετικές αλήθειες. Εφόσον η ανθρωπότητα διαρκώς εξελίσσεται και η αλήθεια της διαρκώς εξελίσσεται και κατά συνέπεια οι αλήθειες είναι σχετικές. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τον καιρό της κατοχής για εμάς οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι ήταν κατακτητές. Σήμερα οι Γερμανοί, οι Ιταλοί είναι σύμμαχοι και οι Βούλγαροι είναι φίλοι. Ποιο από τα δύο είναι αλήθεια, και το ένα και το άλλο? Γι' αυτό έχουν και σχετικότητα οι αλήθειες. Συνεπώς, επειδή η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται, γι' αυτό είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικές συλλήψεις και διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου του διαλεκτικού υλισμού και ιδιαίτερα σε περιόδους παρακμής, όπως είναι η σημερινή, η δική μας, να παρουσιάζεται το φαινόμενο όπου νοήματα, όροι, ετικέτες κοινές να καλύπτουν τελείως διαφορετικά και αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα και κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό το αναφέρω συγκεκριμένα με τον διαλεκτικό υλισμό, διότι ο διαλεκτικός υλισμός, θεμελιωμένος από τον Μάρξ μέσα από μια ισχυρή κριτική κατά της φιλελεύθερης αστικής τάξης του 19ου αιώνα, δίνει τη δυνατότητα αργότερα, με τις τροποποιήσεις που γίνονται στην κοινωνία και με την εμφάνιση της κρατικής αστικής τάξης, να γίνει και όπλο της κρατικής αστικής τάξης των γραφειοκρατών για να αποθήσουν την παραδοσιακή αστική τάξη από την εξουσία. Αυτό όμως μπορούμε εύκολα να το εντοπίσουμε από το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση ακριβώς ο διαλεκτικός υλισμός πάβει να είναι επιστήμη και γίνεται δόγμα. Παναγιώτης Κανελόπουλος. Θα ήθελα να διδάσκεται η ιστορία. Αυτή τη στιγμή φοβούμαι ότι δεν διδάσκεται. Μιλάω για την Ελλάδα ειδικά, όπως πρέπει να διδαχθεί. Έως χθες είχε ριχθεί το βάρος στη μία πλευρά. Εδώ και 1,5 χρόνο ρίχνεται στην άλλη πλευρά περισσότερο το βάρος. Όχι το βάρος της ευθύνης, αλλά το βάρος της αξίας των γεγονότων. Προβάλλονται σήμερα εκείνα τα οποία δεν είχαν προβληθεί πριν
και πριν δεν προβάλλονταν εκείνα τα οποία προβάλλονται σήμερα, ενώ και τα μεν και τα δε είναι αναγκαία για τη διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού και ειδικότερα για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Για να μάθουν λοιπόν τα παιδιά, οι μελλοντικοί πολίτες, την ιστορία του τόπου μας και ιδιαίτερα όταν η ιστορία αυτή αναφέρεται σε κάπως πρόσφατα γεγονότα, σωστό είναι να χρησιμοποιείται ως κύριο κριτήριο η ακρίβεια των γεγονότων. Το πώς ερμηνεύονται να είναι το δεύτερο, δεν το αποκλείω, αλλά δεν είναι σωστό να υπερισχύει η κριτική, η κρίση για τα γεγονότα και η ανάλυση. Αυτό πρέπει να γίνεται, αν μπορεί να γίνει, φοβούμαι ότι είναι πολύ δύσκολο, με διασταύρωση των κριτηρίων και της μίας και της άλλης πλευράς. Βέβαια, πόσοι Έλληνες είναι δυνατόν να διασταυρώσουν μέσα τους τα δύο κριτήρια? Ομολογώ, εκτός από μένα, ελάχιστοι μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να δοκιμάσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει ο καθένας τη θέση που έχει. Η κάθε ιδεολογική θέση είναι σεβαστή. Κωστής Μοσκόφ. Ο ιστοριογραφικός λόγος, όπως και κάθε λόγος σε συγκεκριμένη εποχή, γράφεται κατά πρώτο λόγο από τη μεριά της κυρίαρχης τάξης, που επιδοτεί προνομιούχα τον δικό της τρόπο αφήγησης των γεγονότων της ζωής. Μέσα όμως στο όλο σύστημα, μέσα στις κοινωνικές συγκρούσεις, οι κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που αντιμάχονται την άρχουσα τάξη, γράφουνε, διατυπώνουν τον δικό τους λόγο. Στην Ελλάδα αυτό είναι μία κατάκτηση των προοδευτικών δυνάμεων από τον Μεσοπόλεμο ήδη, με την αρχή της ιστοριογραφίας του Γιάννη Κορδάτου, και είναι ένας λόγος που ενδυναμώνεται μέχρι σήμερα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι στον ιστοριογραφικό λόγο κυριαρχούν μάλιστα οι δυνάμεις εκείνες που εντάσσονται στο προοδευτικό κίνημα. Και ο μαρξιστικός ιστοριογραφικός λόγος, ίσως. Αλλά, βέβαια, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εντός πια του μαρξιστικού ιστοριογραφικού λόγου. Σε ποιο σημείο η άρχουσα τάξη και σε ποιο σημείο η επικυρίαρχη Δύση προβάλλει το λόγο της μέσα από την μαρξιστική φρασεολογία? Σε ποιο σημείο οι κυριαρχικές αντιθέσεις συνειδητοποιούνται από τους ιστοριογράφους που ανήκουν βέβαια στο χώρο του προοδευτικού κινήματος? Έχω την αίσθηση ότι μόνο πολύ πρόσφατα, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, έχει αρχίσει ο ιστοριογραφικός λόγος να διατυπώνεται πραγματικά διαλεκτικά και υλιστικά, ξεκινώντας από τις κυριαρχικές πια αντιθέσεις, από την εξάρτηση και αναλύοντας τη διείσδυση της εξάρτησης σε όλα τα πεδία κίνησης της ζωής μας. Νίκος Σβορώνος. Είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να τονιστεί, ότι από όλους τους επιστημονικούς κλάδους η ιστορία και ο ιστορικός βρίσκεται πάντοτε σε ένα είδος περίεργης σχέσης με την εκάστοτε πολιτική, κοινωνική ηγεσία. Αυτό είναι ευκολοεξήγητο. Η ιστορία έχει άμεση σχέση με την πολιτική. Μάλιστα, θα έλεγα ότι η συγγραφή του ιστορικού έργου είναι πολιτική πράξη στο βάθος, όσο και αν ο ιστορικός μπορεί να διατείνεται ότι είναι μακριά από την πολιτική και ότι προσπαθεί να δει την ιστορία έξω από την πολιτική. Η ιστορία αυτή καθ' αυτή είναι πολιτική πράξη. Συνδέεται άμεσα με την πολιτική πράξη. Έτσι μάλιστα η δομένη, όπως είπαμε προηγούμενα, είναι η κατεξοχήν επιστήμη που δημιουργεί ελεύθερο, κριτικό πνεύμα. Δηλαδή δημιουργεί ελεύθερους πολίτες και γίνεται η βάση κάθε δημοκρατικής πολιτικής. Ένας λόγος για τον οποίο τα διάφορα καθεστώτα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, θέλουν να ελέγχουν την ιστορία
και ο έλεγχος γίνεται με χίλιους δυο τρόπους. Η αντίληψη ότι μόνο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα επεμβαίνουν στην ιστορία είναι αντίληψη υπερβολική, διότι καιρό τα φιλελεύθερα καθεστώτα μπορούν και επεμβαίνουν στην ιστορία. Ο καλύτερος τρόπος επέμβασης είναι το σχολείο και το πανεπιστήμιο ακόμα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και έξω από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα σχολικά βιβλία και τα πανεπιστημιακά ακόμη συγγράμματα, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια ελεύθερων ερευνητών, δίνουν την αντικειμενική ελληνική ιστορία ή την αντικειμενική ευρωπαϊκή ιστορία, με την έννοια της αντικειμενικότητας που είπα προηγουμένως.